Στο Anfield, η Liverpool φιλοξένησε την QPR. 25 λεπτό ο John Bunch θα κάνει ένα πολύ δυνατό σούτ, την μπάλα στο δοκάρι του Ρόμπερτς. Θα χαθεί αυτή η ευκαιρία για τους κόκκινους. Η φάση θα συνεχιστεί. Ο Μπάρος θα αφήσει για τον Bunch που θα αποφύγει πολύ ωραία τον Wilson. Θα κάνει και το σούτ αυτή τη φορά με το δεξί, η μπάλα θα καταλήξει out. 54 λεπτό, McManaman και πάλι στον Bunch. Η μπροστινή παλιά για τον Ρας. Αυτός θα ανατραπεί από τον Ρόμπερτς, πέναλτι που θα κερδίσει η Liverpool. Θα αναλάβει να το εκτελέσει ο Mike Mars, όμως ο Ρόμπερτς θα πέσει σωστή γωνία, θα αποκρούσει, μένει πάντοτε το 0-0. Φτάνουμε στο 72ο λεπτό και η Liverpool θα καταφέρει να πετύχει τον γκολ που θα της χαρίσει και την νίκη. Ο McManaman από τα δεξιά θα κάνει τη σέντρα σουτ, η κεφαλιά από την άλλη πλευρά του Ιανδράς που ήταν αφύλακτος, 1-0. Και η Liverpool θα καταφέρει να πετύχει τον γκολ που θα της χαρίσει και την νίκη. Ο McManaman από τα δεξιά θα κάνει τη σέντρα σουτ, η κεφαλιά από την άλλη πλευρά του Ιανδράς που ήταν αφύλακτος, 1-0. 10 λεπτά πριν από το τέλος του παιχνιδιού, η Liverpool θα χάσει την ευκαιρία να πετύχει και δεύτερο γκολ, καθώς θα κερδίσει δεύτερο πέναλτι στην προστινή παλιά του Mars. Ο Χάτσον θα μπει μέσα στην περιοχή, θα ανατραπεί από τον Wilson. Ο διαιτητής ο Μπέρκ θα δείξει για δεύτερη φορά το σημείο του πέναλτι. Ο Τζον Μπάνς θα αναλάβει να το εκτελέσει. Η μπάλα στο δοκάρι του Ρόμπερτς και out, θα μείνει το 1-0.